Κυρία Γεράκη, έρχομαι σε εσάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει διαχρονικά τις θέσεις του, τις οποίες τις εκφράζει στη Βουλή και στο δρόμο. Θέλω να σας ρωτήσω, σε μια τέτοια περίοδο, τόσο δύσκολη, δυσβάσταχτη οικονομικά για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Εδώ ούτε μεσαία τάξη υπάρχει, ούτε τίποτα δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν βγάζει το μήνα. Στη συντριπτική του πλειοψηφία ο πληθυσμός της χώρας δεν βγάζει το μήνα. Νομίζω το συμφωνείτε κι εσείς. Αυτό. Ο πύχης για το Κομμουνιστικό Κόμμα που μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση. Ποιον κόσμο, επιθυμείτε να εκφράσετε έναν κόσμο, από ποιο ποσοστό και κάτω θα σημαίνει ότι έχετε αποτύχει να τον εκφράσετε σε μια, επαναλαμβάνω, τόσο τεταμένη περίοδο? Είναι πράγματι μια ιδιαίτερη περίοδος αυτή που βιώνουμε και κατά τη γνώμη μας αυτό που έχει αξία να προτάξουμε είναι οι ιδιαίτερες διεργασίες που συντελούνται μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, όπως αυτές εκφράστηκαν και το προηγούμενο διάστημα με τις πολύμορφες μεγαλειώδεις μαζικές κινητοποιήσεις που με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, που έδειξαν μια συσσωρευμένη οργή που εκφράστηκε μέσα από τις κινητοποιήσεις αυτές, και αν θέλετε και διεργασίες που δεν συντελούνται μόνο στην Ελλάδα, γιατί πριν ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης να μιλάει για την κατάσταση στις χώρες της Ευρώπης, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει αξία να δούμε είναι σήμερα ότι εκατομμύρια λαού, για παράδειγμα, δηλώνουν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Βρετανία και σε μια σειρά άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε αυτές τις διεργασίες εμείς θεωρούμε ότι είναι ευκαιρία να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για τη σημασία ανόδου των εργατικών λαϊκών αγώνων, αλλά πολύ περισσότερο να βαθύνει μια συζήτηση πώς, με ποιο τρόπο, μέσα από ποιο δρόμο οι εργατικές λαϊκές ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν στον 21ο αιώνα. Σε αυτή την προσπάθεια το ΚΚΕ θα καταθέσει όλες τις δυνάμεις. Θέλουμε, επιδιώκουμε να βγούμε πιο ισχυροί μέσα από τις εκλογές, χωρίς φυσικά να σημαίνει αυτό ότι για μας σταματούν όλα και τελειώνουμε τις εκλογές. Το ακριβώς αντίθετο, γιατί την επόμενη μέρα, αν θέλετε μετά τις εκλογές, είναι και τότε που θα πρέπει να δυναμώσουν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες απέναντι σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, όποιο χρώμα, όποια σύνθεση και αν έχει αυτή. Μάλιστα. Επιμένω επί του ποσοστού. Πόσες μονάδες πρέπει να ανέβει το Κομμουνιστικό Κόμμα για να είναι ικανοποιημένο ότι έπεισε περισσότερο κόσμο σε αυτές τις εκλογές λόγω και της συγκυρίας? Πράγματι, το είπατε κι εσείς, είχαμε ένα μετασχηματιστικό γεγονός. Ένα γεγονός που έβαλε κόσμο πιο πλατή στον δρόμο, κόσμο τον οποίο εσείς που πάτε σε κινητοποίηση νομίζω ότι δεν τον είχατε δει στο παρελθόν. Βγήκε για πρώτη φορά μετά τα Τέμπη. Πράγματι, και αυτό είναι σημαντικό, και νέοι άνθρωποι, άνθρωποι που ενδεχομένως δεν είχαν συμμετάσχει στο προηγούμενο διάστημα και λόγω τους νεαρού, αν θέλετε, της ηλικίας τους σε κινητοποιήσεις, εκφράστηκαν και μάλιστα μέσα από οργανωμένες συλλογικές διαδικασίες, μέσα στα σχολεία, μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα από ένα περιεχόμενο πάλις που αφορούσε τον πυρήνα του προβλήματος σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των συγκοινωνιών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, και αυτό προκύπτει, αν θέλετε, ως ένα βαθμό και από τις δημοσκοπήσεις, χωρίς αυτές να δείχνουν και τη συνολική συζήτηση που εκφράζεται. Πάντως και εμείς, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα μεγαλύτερο τμήμα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων θέλει να κουβεντιάσει με το ΚΚΕ, να ακούσει τις απόψεις του, να συζητήσει μαζί μας. Εμείς κρατάμε αυτό σε ένα πολύ σημαντικό δεδομένο και ανεξάρτητα αν θέλετε από το ποσοστό, που δεν μπορώ να δώσω και ένα το συγκεκριμένο πύχη, γιατί αν θέλετε ίσως και προφανώς και στην εκλογική διαδικασία, επειδή όχι ο καθένας να είναι όσο το δυνατόν πιο δυνατός. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και μέσα από αυτή τη διαδικασία των εκλογών, που λέω ότι δεν αρχίζουν και δεν τελειώνουν όλα μέσα από αυτή, να είναι μια αφορμή για να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα στα εργατικά λαϊκά στρώματα και να δυναμώσουν οι αγώνες στην επόμενη περίοδο. Πράγμα που είναι αδύρετα αναγκαίο για τις εργατικές λαϊκές ανάγκες σε αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Και σε αυτούς τους αγώνες χρειάζεται ένα δυνατό ΚΚΕ. Κυρία Γεράκη, έρχομαι σε εσάς. Θα σας ρωτήσω για τα ψηφοδελτιά σας. Θα σας ρωτήσω για αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει αναφορικά με το νεοναζιστικό μόρφωμα Κασιδιάρη και το πώς αυτό επιχειρείται να μπει κάτω από την ομπρέλα αντισυστημική ψήφος. Θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι είναι εκ του πονηρού ο όρος αντισυστημική έναντι του ακροδεξιού νεοναζιστικού κόμματος.
Καταρχάς να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν ναζιστικά μορφώματα, όχι μόνο αντισυστημικά δεν είναι, αλλά είναι βαθιά συστημικά. Mm-hmm. Είναι σάρκα που τη σάρκα αυτού του συστήματος και αυτό αποδεικνύεται και μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα, σχέσεις με τμήματα του κεφαλαίου, η δράση τους απέναντι στα εργατικά σωματεία, απέναντι στους αγωνιστές, αλλά πολύ περισσότερο από την ίδια την ιδεολογία τους. Φυσικά, η όλη συζήτηση για το αν η Χρυσή Αυγή ή άλλα ναζιστικά μορφώματα είναι ή δεν είναι αντισυστημικά, βρίσκει έδαφος στην επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θεωρία των δύο άκρων, μια θεωρία που αναπτύσσεται και καλλιεργείται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στην Ελλάδα. Και να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε μια πολύ συγκεκριμένη θέση για τον τρόπο που θα έπρεπε να διαμορφωθεί αυτό το λεγόμενο μπλόκο απέναντι στο Κασιδιάρη και το κόμμα του για να μπει στη Βουλή, με μια συγκεκριμένη ρύθμιση που θα μίλαγε συγκεκριμένα για τα ναζιστικά μορφώματα και για αυτή την ιδεολογία, που δεν υιοθετήθηκε. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι ιδιαίτερα προκλητική και υποκριτική. Ο εργαζόμενος λαός έχει πείρα από τη δράση της Χρυσής Αυγής στο προηγούμενο διάστημα και είναι αυτός που με τους αγώνες του, τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις του, όπως για παράδειγμα η μεγαλειώδη συγκέντρωση έξω από το εφετείο την ημέρα που καταδικάστηκε η ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, πείρα που δεν πρέπει να την ξεχάσει και κυριολεκτικά να στείλει τη Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα μορφώματα εκεί που της ανήκουν, στο χρονοτούλα από τις ιστορίες και μαζί να καταδικάσει και την πολιτική και αυτό το σύστημα που θρέφει φασιστικές αντιλήψεις και ρατσιστικές συμπεριφορές. Δεν είναι στο χρονοτούλα, που είναι στη φυλακή. Γιατί καταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση. Βεβαίως, καταδικάστηκαν με τη συμβολή με τους άλλους. Είναι στη φυλακή. Και στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Στη για φυλακή πρωτίστως. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σε πάμε κάπου έτσι να το πείτε αυτό, κύριε Κανανικόλα. Νομίζω ότι...